Δεν φεύγει με τίποτα από εκεί. Όχι, με τίποτα. Λοιπόν, η Μίτεν Ίση, όντας ένας άνθρωπος, ούσε μια γυναίκα η οποία είναι πολύ διαβασμένη και διαβάζει πάρα πολύ ιστορία και την ενδιαφέρει, τοποθετείται για το θέμα των θρησκευτικών στα σχολεία, για την παιδεία έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και μιλάει και για την πολιτική κατάσταση και για τις αλλαγές που θέλει να κάνει αυτή η κυβέρνηση στον τομέα της παιδείας με τον Νίκο Τοφίλη και όλα αυτά που έχουμε δει. Πιστεύω ότι ένα κράτος για να έχει σωστή παιδεία πρέπει να έχει ηρμό η παιδεία της. Να μην αλλάζει ανάλογα με τον κάθε υπουργό. Είναι ορισμένα πράγματα που δεν πρέπει να τα πειράζουμε. Μπορούμε να τα βελτιώνουμε πάνω στη βάση τους, αλλά όχι να τα αλλάζουμε εντελώς. Γιατί τα παιδιά έχουν αποσυντονιστεί. Και επειδή είμαι μάνα, το ξέρω και από τη δικιά μου την κόρη. Είναι καλό να διδάσκεσαι και θρησκευτικά και τις θρησκείες όλες. Και όταν το παιδί οριμάζει και γίνεται 18 χρονών, ας αποφασίσει να μην πιστεύει σε τίποτα. Δικαίωμά του. Είναι καλό όμως από τη στιγμή που αυτή την ταυτότητα έχουμε και αυτή το θρήσκευμα έχουμε. Ας το διδαχτούν και μετά ας το απορρίψουν άμα δεν θέλουν. Σε μια χώρα ανέργων, τι να την κάνεις την επιτυχία. Μ' άρεσε Γιάννη. Σιγά το δήμο και εσύ. Τα είπε πάρα πολύ ωραία, αφού την τα άκουγα. Την παρακολουθήσατε. Μεγαλύτερο φάνη πεθαίνει. Είναι πάντως αυτά που λέει και σε σχέση με την παιδεία και με τη θρησκεία, επειδή είναι ο λόγος που ο κύριος Φίλης έχασε το Υπουργείο του, να τα ξαναλέμε αυτά. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο πλέον των Ελλήνων και επειδή με την κρίση όλα αυτά που συμβαίνουν, είναι αυτό που λέμε, ότι οι κεραίες καμιά φορά τεντώνουν τόσο πολύ που δεν έχεις την άνεση να ακούσεις κάποια πράγματα. Γιατί αυτό θα έπρεπε, εγώ συμφωνώ με κάτι που είχε πει ο κύριος Φίλης, ότι η παιδεία και η θρησκεία πρέπει να μπει σε ένα διάλογο γενικότερα για να γίνει μία, πώς να το πω, να εξυγχρονιστούμε γενικότερα στο πώς μαθαίνουν τα παιδιά τα θρησκευτικά για άλλες θρησκείες. Αυτό πρέπει να μπει σε ένα επίπεδο διαλόγου. Απλώς όταν είμαστε εξοργισμένοι με κάτι, με κάποιον, ακόμα και κάποια σωστά πράγματα να λέει, δεν τα βλέπουμε ή δεν τα ακούμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Και μιλάει και ως μητέρα, γιατί η κόρη της είναι πάρα πολύ μεγάλη πλέον. Και νιώθω ότι. Μαριτίνα. Ναι, Μαριτίνα. Καλά. Είναι πρέπει να είναι 18, πόσο είναι. Όχι, όχι, δεν είναι τόσο μεγάλη. Σοβαρά μιλάτε. Ναι. Παιδιά, μωρό τι θυμάμαι εγώ. Όλοι μας. Περνάνε τα χρόνια κοντά. Εγώ την έχω δει από κοντά πολλές φορές στο θέατρο. Γιατί πηγαίνει και βλέπει τη μαμά της, παρακολουθεί, της αρέσει πολύ να είναι εκεί στα παρασκήνια. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Είναι καταπληκτική στην όπερα, έχει καταπληκτική φωνή. Φοράς μικρόφωνο εσύ. Ναι, δεν ξέρω, εγώ τα έλεγε εσάς. Ναι, φοράει. Λέω, μην τα λέει μόνος του, να μας... Γιατί δεν έρχεσαι μέσα. Θα έρθω καλά. Έχει σε λίγο το βίντεο του, μην ανησυχείς. Το χαμό. Α, κάνεις guest, μπαίνεις γέννης. Έτσι, για να κάνω εντύπωση, κατάλαβες. Λοιπόν, ό,τι επιθυμείς. Θα πάμε σε μια τρομερά... Να βγω κι εγώ λίγο.